Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. Τη χρονική επέκταση των συμβάσεων παραχώρησης με αντάλλαγμα τη μείωση των διοδίων θα προτείνει ο Υπουργός Οικοδομών και Μεταφορών Χρήστος Πίρτζης, εκτιμώντας παράλληλα πως το δορυφορικό σύστημα διοδίων που σχεδιάζεται θα μειώσει και αυτό με τη σειρά του το κόστος σε όλο το δίκτυο της χώρας. Ουσιαστικά η κυβέρνηση θα προσφέρει περισσότερο χρόνο στις κοινοπραξίες να λειτουργούν τους αυτοκινητοδρόμους και να λαμβάνουν έσοδα με αντάλλαγμα να μειωθεί το αντίτιμο που καλούνται να πληρώσουν κάθε φορά οι οδηγοί. Το Υπουργείο ετοιμάζει συνολικό σχέδιο για άλλους αυτοκινητοδρόμους της χώρας εκτός από την Αττική Οδό λόγω της μικρής διάρκειας της σύμβασης που έχει απομείνει. Το σχέδιο αυτό θα συζητηθεί με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, κατασκευαστικές εταιρείες και τράπεζες και θα παρουσιαστεί στο σύνολό του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ταμιακό μαξιλάρι ασφαλείας που δημιουργεί η κυβέρνηση για την μεταμνημονιακή εποχή έχει ένα πλεονέκτημα που δίνει μεγάλη ευελιξία στην Ελλάδα. Το μέσο επιτόκιο των δανείων αυτών δεν θα ξεπερνά το 2%, δίνοντας στην Ελλάδα επιλογές στην διαχείριση του χρέους. Τα 11 από τα 21 δισεκατομμύρια ευρώ του ταμιακού μαξιλαριού είναι χρήματα που προέρχονται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και φέρουν επιτόκιο 1,5% περίπου, αλλά σχεδόν 6 δισεκατομμύρια θα προέρχονται από τον δανεισμό από τις αγορές και θα έχουν μέσο επιτόκιο 3,5%, ενώ περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ θα προέλθουν από τα ταμιακά διαθέσιμα φορέων του Δημοσίου που θα τοποθετηθούν σε ρέπος, συμφωνίες επαναγοράς τίτλων του Δημοσίου μειωμένου κινδύνου, με το κόστος αυτών των χρημάτων να είναι ουσιαστικά μηδενικό για το Δημόσιο. Τα επαγγέλματα του τουριστικού κλάδου και η νησιωτική Ελλάδα κρύβονται πίσω από την εντυπωσιακή αύξηση των προσλήψεων το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου, όπου καταγράφηκε ρεκόρ 17 ετίας στην ελληνική αγορά εργασίας. Ο φετινός Απρίλης, μάλιστα, έχει την μεγαλύτερη επίδοση από οποιονδήποτε άλλον καταγεγραμμένο μήνα μετά τον Ιανουάριο του 2001. Ωστόσο, το εντυπωσιακό στοιχείο δεν είναι τόσο ο αριθμός των νεοπροσλαμβανομένων, αλλά η σχέση εργασίας τους. Συγκεκριμένα, αυτό το διάστημα που οι εποχικές προσλήψεις στο κλάδο του τουρισμού κορυφώνονται, οι προσλήψεις πλήρους απασχόλησης τον Απρίλιο ξεπέρασαν το ψυχολογικό όριο του 50% και έφτασαν στο 55,6%. Ο τουρισμός, βέβαια, αναδεικνύεται για ακόμη μια χρονιά πρωταθλητής των προσλήψεων, με τους πιο δραστήριους εργοδότες να προέρχονται κυρίως από την νησιωτική χώρα. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηρία και αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δικτυμόνο κυμαίνοντας 822,58 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,53% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.